Σούνα και μου πολύ αγαπημένα, τι κάνετε, πώς είστε? Πώς αισθάνεστε που έχουμε περπατήσει τον καινούριο χρόνο το 2023 κάποιες ημερούλες? Ωραία φαντάζομαι, για μένα μπήκε πάρα πολύ ωραία ο καινούριος χρόνος. Μάλιστα είχα πάρει και κάποια ξυστά, αυτά που ξύνεις βρε παιδί μου και δεν περιμένεις ποτέ να πιάσεις τίποτα, και έπιασα κάποια μικρά ποσά, τα οποία αυτά τα μικροποσά πραγματικά μου έδωσαν μεγάλη χαρά ότι θα έρθουν και άλλες τέτοιες πετυχησιές οικονομικές, να σταθούμε και λίγο στα πόδια μας, διότι παντού δίνουμε, μας τα παίρνουν, και όταν έρχονται βρε παιδί μου τέτοιες ευκαιρίες σαν μάνα εξ ουρανού, αν και δεν πιστεύω στα τυχερά παιχνίδια, χαιρόμαστε. Και 5 ευρώ να κερδίσεις, που λέει ο λόγος, δεν χαίρεσαι. Θα πας να πάρεις μια τσικουλάτα, διότι και η τσικουλάτα, να πας να την πάρεις στο σούπερ μάρκετ, που είναι πιο φθηνή από το περίπτερο, έχει φτάσει, μιλάμε, στα ύψη. Εγώ όμως θέλω να σας πω τώρα κάτι άλλο. Να σας πω ότι μάλλον στην κοινωνία μας κάτι συμβαίνει. Ότι αυτά τα 3 χρόνια των εγκλεισμών και γενικά οι εξουσιαστές μας χρησιμοποιούν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, έτσι ώστε να δημιουργήσουν μια πολιτική ορθότητα που με το παραμικρό θα πεις ή θα κάνεις κάτι, θα φοβάσαι να το κάνεις, ακόμα και αν αυτό που κάνεις είναι εντελώς αθώο, αν πρόκειται δηλαδή και για δικό σου πρόσωπο. Και βρίσκομαι εδώ στην ηλεκτρονική εφημερίδα του πρώτου θέματος και λέει ότι στην Καλαμάτα ελεύθερος αφέθηκε ο εκπαιδευτικός που κατηγορείται για ασέλγεια κατά της 12χρονης κόρης του. Και μάλιστα ο 61χρονών πατέρας αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους, και το κοριτσάκι, την κόρη του δηλαδή για την οποία κατηγορήθηκε, και από ό,τι έχω καταλάβει, δεν το έχω διαβάσει όλο το άρθρο, να μην λέω ξέρετε παπαρούτσες, έτσι που δεν έχω διαβάσει, αλλά πρέπει να ήταν στη διάσταση με τη σύζυγό του και την έπαιρνε 1 με 2 φορές την εβδομάδα και πήγαινε βόλτα, έτρωγαν μαζί, την έπαιρνε στο σπίτι του, διότι το παιδί σου είναι, δεν το πονάς. Και έτσι λοιπόν θα μπορεί και πάλι να συναντά το κορίτσι 2 φορές την εβδομάδα. Και σε αυτό πραγματικά υπάρχει βρε παιδί μου τη σήμερα ημέρα, ειδικά στη χώρα μας, που χωρίς να υπάρξει η επέμβαση της δικαιοσύνης και να αποφανθεί η δικαιοσύνη για το αν είναι κάποιος ένοχος ή αθώος, τα λαμόγια της πολιτικής μας, σαν αυτή την Μούζιου, την Κεραμέως λοιπόν, η οποία τον έθεσε τον εκπαιδευτικό σε αργία. Κατηγορήθηκε. Και πώς κατηγορήθηκε, ακούστε τώρα να κουφαθείτε. Και εγώ πραγματικά κουφάθηκα και πραγματικά μου σηκώθηκε η τρίχα όπου υπάρχει στο σώμα μου. Εντάξει, στο κεφάλι μου δεν υπάρχει πολύ, γιατί τίνομαι προς φαλάκρα, είπαμε, αλλά παρόλα αυτά τι να πω. Αυτές οι λίγες οι τριχούλες και αυτές σηκώθηκαν. Ήδη λοιπόν πήρε την κόρη του ο ανθρωπάκος, ο εκπαιδευτικός, και την πήγε σε ένα κατάστημα για να την ψωνίσει. Και μια άλλη κυράτσα που περνούσε τον είδε, και επειδή την αγκάλιαζε με μεγαλύτερη ιστορική από το κανονικό, και επειδή είδε αυτή ότι ο εκπαιδευτικός ήταν 61 χρονών και το κοριτσάκι ήταν κοριτσάκι, σου λέει «Ωπ, εδώ πρόκειται για κανέναν τύπο που θέλει αυτό το τρεφιρούδι να το εκμεταλλευτεί και το αγοράζει ρουχαλάκια». Και τηλεφώνησε σε κατευθείαν, εν εξάλλου κατάσταση, στους αστειόμους, και τους είπε «Ελάτε να το συλλάβετε, συνέβη αυτό και αυτό, το είδε με τα μάτια μου σας λέω». «Ναι, πραγματικά είναι απαράδεκτο». Και πήγαν οι αστυνομία και τον συνέλαβε τον άνθρωπο, το κοριτσάκι δεν ξέρουμε τι έγινε όταν τον συνέλαβαν, και πραγματικά πέρασε την πρωτοχρονιά και όλες αυτές τις μέρες τις γιορτινές με την διαδικασία του αυτοφόρου στο αστυνομικό τμήμα. Σκληρό, τραγικό, απίστευτο, είναι τρελαίνηση, είναι να μισοσυμβεί. Και τελικά, αφού έγινε η απαραίτητη έρευνα, ανακαλύφθηκε ότι ουδέποτε ο πατέρας πείραξε την κόρη του, το παιδί του δηλαδή, αλλά απλά αυτή η βουρλουκουμένη υπεραστικιά τον κατήγγειλε και
έβαλε και λίγο σάλτσα, γιατί αναρωτιέμαι εγώ τώρα δηλαδή, που είμαι θείος και έχω ανήψια, να κρατάω την ανιψιά στην αγκαλιά μου και να με χαϊδεύει στο πρόσωπο η ανιψιά μου και να με φυλάει. Ξέρετε, γιατί τα μικρά μερικές φορές σε φυλάνε στο μαύρο, σε φυλάνε στα αυτιά, σε φυλάνε εδώ στο λαιμό και το και να κρατάς έτσι, χωρίς να υπάρχει κάτι πρόστιχο σε όλο αυτό. Μόνο αθώα αγάπη. Και να περνάει οποιοδήποτε και να σε καταγγείλει και να περάσεις λοιπόν όλες οι γιορτινές μέρες στην Μπουζού, να σου κολλήσουν και τη ρετσινιά, όχι μόνο στην περιοχή που ζεις, που θα είναι δύσκολα τα πράγματα τώρα για τον εκπαιδευτικό, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Γιατί ξέρετε τι έκανε αυτή η Αριόλα που κατήγγειλε το γεγονός? Δεν λέμε να καταγγέλνουμε τα γεγονότα αν τα βλέπουμε, αλλά πριν τα καταγγέλουμε, εντάξει, επειδή είμαστε έξω από μια βιτρίνα, βλέπουμε εξ αποστάσεως κάτι, καλό είναι να αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν αυτές οι σχέσεις, οι τρυφερές αγάπης μέσα σε μια οικογένεια. Και δεν μπορεί δηλαδή η μάνα, αν αγκαλιάζει ή φυλάει το γιο της που είναι 3-5 χρονών, με μεγαλύτερη αγάπη από αυτή που η κυρία που περνάει και το βλέπει αυτό το θέμα, θα φιλούσε η ίδια το παιδί της και το καταγγέλνει. Και θα πρέπει τώρα δηλαδή να φοβάται η κάθε μάνα, ο κάθε πατέρας, ο κάθε θείος. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα απίστευτο πράγμα. Απλά, αν δεν βλέπεις κάτι πριν το καταγγείλεις, πηγαίνεις και ρωτάς. Ρωτάς το κοριτσάκι, απευθύνεσαι σε αυτό. Το γνωρίζεις τον Κύριο. Ποιος είναι ο Κύριος? Θα έλεγε το κοριτσάκι ο μπαμπάς μου. Έχει δικαίωμα ο μπαμπάς ή η μαμά να αγγίζει τρυφερά τα παιδιά τους? Σε δημόσια θέα μάλιστα. Δηλαδή δεν της πέρασε αυτήν της κυρίας ότι αν υπήρχε θέμα πονηρό, ότι τόσο ρε παιδί μου αυτός θαραλέως δηλαδή και τόσο ανενδίαστα θα πασπάτευε το παιδί του όπως αυτή σκέφτηκε. Και το χειρότερο είναι ότι ο εκπαιδευτικός έχει τη θύση αργία, διότι άλλη μουζιου η Κεραμέως αμέσως λειτουργήσε. Τον έθεσε σε αργία χωρίς καν να αποφανθεί η δικαιοσύνη, σαν την κεβωτός του κόσμου. Καταλάβατε που δημιουργούνται τα κατηγορητήρια έτσι από τα λαϊκά δικαστήρια και οι δικηγόροι, οι δικαστές, οι εισαγγελείς, η αστυνομία, αυτοί απλά τα ξύνουν. Διότι δεν μπορεί, δεν έχουν ρόλο αυτοί. Έχει ρόλο το λαϊκό δικαστήριο, εμείς δηλαδή, που βγάζουμε τα πορίσματα. Έτσι, αν εγώ σε δω εσένα ή με δεις εσύ εμένα και σου περάσει οτιδήποτε και θέλεις και να με εκδικηθείς κιόλας, μπορείς να με καταγγείλεις. Και θα μου κολλήσουν και τη ρετσινιά και θα φοβάμαι την επόμενη φορά να αγκαλιάσω ή να φιλήσω με λίγο περισσότερη αγάπη το συγγενικό μου πρόσωπο. Θα μου πείτε, δεν σας έχει συμβεί? Και εμένα μου έχει συμβεί. Είχα γυρίσει από τα καράβια και είχαμε πάει σε ένα μπαράκι στην Αίγινα με την αδερφούλα μου, την Κονκόν, ναι, και με χάιδευε στο πρόσωπο η αδερφή μου, έτσι την αγκάλιαζα, με φιλούσε εδώ, τη φιλούσα εδώ στο λαιμουδάκι, έτσι όπως σας λέω. Με αγνά συναισθήματα, χαράς που αισθάνεσαι, θες να φιλήσεις τον δικό σου άνθρωπο τόσο πολύ. Και βρέθηκαν κάποιοι μετά την άλλη την ημέρα και πήγαν και είπαν στον άντρα της αδερφής μου ότι η γυναίκα σου σε απατά. Φίλε, πρόσεξε του καλά αυτό. Και μάλιστα, εντάξει, χύμα μπροστά, δεν τρεπόταν τίποτα, δεν έχει καμιά τσίπα. Είχε εκεί έναν τύπο ο οποίος ήταν σχετικά πολύ μικρότερος από την γυναίκα σου και πασπαντευόντουσαν. Καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει, αυτό το έχετε ακούσει, δεν υπάρχουν πρόστιχοι άνθρωποι. Υπάρχουν πρόστιχα μυαλά, δυστυχώς. Και το έχουμε χάσει. Και λέει εδώ ότι υπενθυμίζεται
ότι η υπουργός υγείας, παιδείας Νίκη Κεραμέως έδωσε εντολή να κινηθεί η διαδικασία για να τεθεί ο εκπαιδευτικός σε αργία. Και πολύ σωστά μεταφέρω το σχόλιο, γιατί οι ειδήσεις οι αληθινές είναι κάτω στα σχόλια. Όχι αυτές οι, ξέρετε, τυποποιημένες ή κατευθυνόμενες ειδήσεις που διαβάζεις παραπάνω. Τα σχόλια τα οποία είναι ελεύθερα, όσα ακόμα επιτρέπονται, και διαβάζεις κάτω, γράφει με ψευδόνυμο αθώος: «Καταλαβαίνω ότι η κυρία είδε έναν κύριο 61 ετών να αγκαλιάζει ένα κοριτσάκι. Της φάνηκε ύποπτο και καλά έκανε και το κατήγγειλε». Καλά έκανε και το κατήγγειλε, αλλά σας είπα, αν όλοι καλά κάνουμε και το καταγγέλουμε κάτι χωρίς να προσεγγίσουμε το κοριτσάκι και να ρωτήσουμε, να ρωτήσεις βρε παιδί μου, βλέπεις και ρωτάς το κοριτσάκι τι σου είναι αυτός που σ' αγκαλιάζει και σε φιλάει ο κύριος ηλικιωμένος, και θα σου πει το κοριτσάκι: ο μπαμπάς μου, ο θείος μου. Και θα καταλάβεις πολλά και μετά θα κρίνεις ανάλογα αν πρέπει να καλέσεις. Αλλά χρειαζόταν, λέει εδώ, να περάσει ο άνθρωπος την πρωτοχρονιά στο κρατητήριο με μια τέτοια κατηγορία. Και η Κεραμέως, γιατί βιάστηκε να τον βγάλει σε αργία. Τώρα τι θα κάνει? Θα τον επαναφέρει ή θα τον καταστρέψει μόνο και μόνο για να μην παραδεχτεί την μαφακία, την αδικία της? Έλα μου ντε. Αυτά και άλλα πολλά στην Ελλάς του 2023. Και επειδή είναι μήνας ο Γενάρης, πρέπει να λέμε πάντα καλή χρονιά, με υγεία, χαρά, ευτυχία, και είναι αυτό που λέει: φύλαξε τα ρούχα σου για να έχεις τα μισά, διότι σήμερα δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Φιλή ρε φεκτό στη μούρη τσονάκια μου, και κάτω από αυτό το βίντεο σχολιάστε, που σημαίνει θέλω να μαθαίνω τι εσείς πιστεύετε, και πάνω απ' όλα, αν θέλετε να μας στηρίζετε, κάνετε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι, είναι τελείως τζάμπα, να ραφτείτε συνδρομητές και κοινοποιήστε το βίντεο αυτό. Σας αγαπώ, φιλί, ρωθητό, στη μούρη. Ρίξτε μου και εσείς ένα φιλάκι στη μούρη, μου έχει λείψει. Μην παρεξηγηθεί αυτό, είναι αγνό, φιλικό και ζεστό. Ζεσταίνει βρε παιδί μου, διότι τώρα το χειμώνα χρειαζόμαστε ζέστη, και επειδή υπάρχει και οικονομική δυσπραγία, ας ζεσταίνουμε με την καλοσύνη μας τους συνανθρώπους μας.